Λοιπόν, να σας καλημερίσουμε και τους καινούριους που μπήκαν στην αίθουσα τώρα. Εγώ ονομάζομαι Χατζησάβας Αντώνης και μαζί με τη συμφοιτήτριά μου Χασχατζή Ακριβή υλοποίησαμε διπλωματική εργασία με τίτλο «Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος ρομποτικής κατασκευής με υποστήριξη μηχανικής όρασης». Επιβλέπων καθηγητής είναι ο κύριος Μινάζα Γέννης. Στην παρούσα διαφάνεια βλέπουμε τη δομή της παρουσίασής μας, η οποία αποτελείται από την εισαγωγή, της παρόμοιας υλοποίησης, το θεωρητικό υπόβαθρο, το υλικό και λογισμικό μέρος, τα σενάρια, τη σύνοψη του έργου, τα συμπεράσματα και στο τέλος αναφέρονται οι μελλοντικές επεκτάσεις. Όσον αφορά το σκοπό της συγκεκριμένης εργασίας, διαπιστώθηκε ότι ύστερα από την εύκολη πρόσβαση στην ενημέρωση, η εύκολη πρόσβαση στην ενημέρωση φέρνει στο προσκήνιο ανάρμοσες συμπεριφορές προς άτομα που αντιμετωπίζουν διαταραχές του φάσματος αυτισμού. Έτσι, ύστερα από αναζητήσεις που κάναμε σχετικά με τους τρόπους εξάλληψης των φαινομένων αυτών, παρατηρήθηκε ότι καθοριστικό ρόλο παίζει η κατανόηση της συμπεριφοράς των ατόμων που αντιμετωπίζουν νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Επιπλέον, φανερή γίνεται πια η αναγκαιότητα ανάπτυξης της ικανότητας του ατόμου να κατανοεί τα συναισθήματα των ατόμων που συναναστρέφεται. Η ικανότητα αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην ολόκληρη ανάπτυξη των παιδιών. Επίσης, από έρευνα που κάναμε, διαπιστώσαμε τον περιορισμένο αριθμό σε εργαλεία που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Και γι' αυτό το λόγο, με την κατασκευή του ρομπότ που προορίζεται για ηλικίες 4 με 9 ετών, εστιάζουμε τόσο στη δυνατότητα ανάπτυξης της ενσυναίσθησης, όσο και στην εξέλιξη του τρόπου διδασκαλίας, δεδομένου ότι προορίζεται για εκπαιδευτικές μονάδες. Τώρα, μία από τις παρόμοιες υλοποιήσεις είναι η Μόξη. Πρόκειται για ένα κοινωνικό σύντροφο για παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών. Σύμφωνα με την εταιρεία, η Μόξη έχει σχεδιαστεί για να συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής, συναισθηματικής αλλά και της γνωστικής ανάπτυξης μέσα από μια καθημερινή μάθηση με βάση το παιχνίδι. Για τη λειτουργία της απαιτείται σύνδεση στο ίντερνετ, καθώς και ένα smartphone για την εφαρμογή διαχείρισής της. Μια δεύτερη υλοποίηση είναι το QTAF Robot, το οποίο βοηθάει στη διδασκαλία νέων δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα αναπτύσσει τις γνωστικές, κοινωνικές, επικοινωνιακές, αλλά και τις συναισθηματικές τους δεξιότητες. Το QTAF Robot λειτουργεί ως εργαλείο για επαγγελματίες του αυτισμού, καθώς και για εκπαιδευτικούς. Συνοδεύεται από διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν σε διάφορες ηλικίες. Αποτελείται από δύο τάμπλετ, τα οποία χειρίζεται ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός. Τα προγράμματα που περιέχει είναι ειδικά προσαρμοσμένα σε κάθε μαθητή. Όσον αφορά τώρα το θεωρητικό υπόβαθρο για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας, χρησιμοποιήθηκε το MobiXterm, το Notepad++ και το Visual Studio Code για τη συγγραφή του κώδικα, το QTAF Creator, το G-Combris και το Fusion 360 για τη σχεδίαση των πλαστικών, των κομματιών του ρομπότ. Στις γλώσσες προγραμματισμού επιλέχθηκε η Python 3 και οι διεπαφές της, όπως το OpenCV Python για τη χρήση της κάμερας που διαθέτει το ρομπότ, και το PyQTAF 5 πρακτικά αποτελεί την πέμπτη έκδοση της PyQTAF για την ανάπτυξη του γραφικού περιβάλλοντος. Στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων ερευνήθηκαν και επιλέχθηκαν δύο αλγοριθμοί. Ο πρώτος αφορά τον εντοπισμό προσώπου και ο δεύτερος αφορά την αναγνώριση αντικειμένων. Ο αλγόριθμος HARCASCADE είναι ένας γρήγορος αλγόριθμος εντοπισμού προσώπου, ο οποίος αποτελείται από τρία στάδια. Τα πρώτα δύο στάδια εντοπίζουν ομαδοποιημένα παράθυρα, τα οποία εξάγουν έπειτα από επεξεργασία. Στο τελευταίο στάδιο πραγματοποιείται η ανίχνευση διακριτών σημείων του προσώπου. Ο αλγόριθμος, λόγω της ταχύτητας που προσφέρει στην επεξεργασία, καθώς και στη χαμηλή υπολογιστική δύναμη που απαιτεί, ενδείκνυται για την εργασία μας. Όσον αφορά τώρα την αναγνώριση αντικειμένων, ο αλγόριθμος Single Shot Detector αναγνωρίζει με μόνο ένα frame τα αντικείμενα. Ειδικότερα, εξάγει ένα χάρτη δυνατοτήτων χρησιμοποιώντας ένα βασικό δίκτυο εκμάθησης, το Mobile Net, στο οποίο εφαρμόζει διάφορα φίλτρα συνέλιξης για να εντοπίσει τα τελικά αντικείμενα. Το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος είναι το καφέ Model. Αποτελεί μια ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λύση σε σχέση με άλλα μοντέλα για την ανίχνευση αντικειμένων. Συγκεκριμένη διαφάνεια βλέπουμε τα ηλεκτρονικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τη διασύνδεσή τους.
Το ρομπότ μας τροφοδοτείται με μια μπαταρία λιθίου 14 βολτ. Προκειμένου να λειτουργήσουμε τα επιμέρους εξαρτήματα, υπήρξε η ανάγκη υποβιβασμού της τάσης σε 12 βολτ για την τροφοδοσία των κινητήρων και 5 βολτ για τη λειτουργία όλων των υπολείπων στοιχείων. Έτσι, χρησιμοποιήσαμε δύο υποβιβαστές τάσεις, οι οποίοι φαίνονται στα αριστερά κιόλας. Για το χειρισμό των βηματικών κινητήρων, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την κίνηση του ρομπότ, επιλέχθηκαν δύο οδηγοί βηματικών κινητήρων, TAF-B6560, που βρίσκονται ακριβώς από κάτω. Για την κίνηση των επιμέρους τμήματων του κεφαλιού και των χεριών, χρησιμοποιήθηκαν 6 στάνταρ σέρβο. Από αυτά τα δύο είναι υπεύθυνα για την κίνηση του κεφαλιού. 2 σέρβο χρησιμοποιήθηκαν για τα χέρια, την κίνηση των ώμων και 2 για τους αγκώνες. Ο έλεγχος τους έγινε μέσω της πλακέτας PCA9685, η οποία ελέγχει έως και 16 σέρβο. Ο ελεγκτής τώρα των σέρβο συνδέεται στο Raspberry Pi 4 μέσα από τους ακροδέκτες, οι οποίοι υποστηρίζουν το πρωτόκολλο I2C. Για την ασφαλή περιήγηση του ρομπότ στο χώρο, χρησιμοποιήθηκαν 2 αισθητήρες υπέρηχων για την αποφυγή εμποδίων μπροστά και πίσω στο ρομπότ και 2 αισθητήρες υπερήθρων, τα οποία τοποθετήθηκαν στη βάση του ρομπότ, κοιτώντας προς τα κάτω, έτσι ώστε να εντοπίζεται η επιφάνεια την οποία πατάει το ρομπότ να μην είναι στο κενό. Για την αλληλεπίδραση τώρα του ρομπότ με το χρήστη, επιλέχθηκαν 3 χωρητικοί αισθητήρες επαφής, οι 2 τοποθετήθηκαν στους ώμους και 1 στο κεφάλι. Μία στεφάνη LED τώρα, καθώς και ένα κουμπί πολλαπλών χρήσεων, τοποθετήθηκαν στο στήθος του ρομπότ και τέλος 2 ηχεία και ένα μικρόφωνο στην αντίστοιχη θύρα ήχου. Όλοι οι επιμέρους αισθητήρες συνδέθηκαν στο Raspberry Pi σε ακροδέκτες γενικού σκοπού, GPIO, εκτός από τα σέρβα που προαναφέρθηκαν και τους βηματικούς κινητήρες, οι οποίοι συνδέονται σε ακροδέκτες οι οποίοι υποστηρίζουν κωδικοποίηση PWM. Όσον αφορά την κατασκευή, για το σχεδιασμό της εμφάνισης του ρομπότ μελετήθηκαν οι λειτουργικές ανάγκες, η ασφάλεια, αλλά και η μελλοντική ανάπτυξή του. Η εμφάνιση του ρομπότ σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να νιώθουν οικεία μαζί του. Επίσης, το ρομπότ σχεδιάστηκε με την βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Αποστόλου, είναι συνεργάτης του Εργαστηρίου Ρομποτικής Ενσωματωμένων και Ολοκληρωμένων Συστημάτων. Και επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σταθερότητα, στην ανθεκτικότητα, το οποίο αυτά τα δύο μαζί αποτέλεσαν ένα πολύ βασικό κομμάτι της υλοποίησής μας. Όσον αφορά τα χέρια τώρα, διαθέτουν 2 αρθρώσεις και το κεφάλι έχει τη δυνατότητα να κουνηθεί σε 2 άξονες, δεξιά-αριστερά και πάνω-κάτω. Επίσης, τα χέρια έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν διάφορα εξαρτήματα με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του ρομπότ. Επίσης, το ρομπότ διαθέτει χερούλι για εύκολη μεταφορά, καθώς και για τη συναρμολόγησή του χρειάστηκαν περίπου στις 2 ώρες. Όσον αφορά τώρα τη δυνατότητα διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα, το ρομπότ διαθέτει τη δυνατότητα διασύνδεσης με κάποιο πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει τα δικά του σενάρια, τα δικά του πρακτικά προγράμματα. Χρησιμοποιήθηκαν οι συναρτήσεις request, post και get, οι οποίες βασίζονται στο πρωτόκολλο HTTP, που πρόκειται για ένα πρωτόκολλο που έχει σχεδιαστεί για να, για να επικοινωνεί ο σερβερ με τους πελάτες. Το ρομπότ με την εκκίνησή του ελέγχει αν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο και σε συνέχεια αν υπάρχει συνδεμένο κάποιο πληροφοριακό σύστημα. Στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο πληροφοριακό σύστημα, το ρομπότ, οι απαιτήσεις τις οποίες έχουμε θέσει είναι το ρομπότ να στείλει ένα αντικείμενο τύπου JSON, όπου θα περιέχει το όνομά του και το σηριακό του αριθμό. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει κάποιο authentication από το πληροφοριακό σύστημα και το ρομπότ πρακτικά να παραλάβει ένα token, το οποίο έχει οριστεί διάρκεια 25 λεπτών και θα χρησιμοποιεί για την μετέπειτα επικοινωνία του με το πληροφοριακό σύστημα. Η εφαρμογή μας διαθέτει ένα φιλικό περιβάλλον χρήστη και ένα εύκολο χειρισμό. Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε την αρχική σελίδα της εφαρμογής μας με τα 4 εικονίδια. Το πρώτο είναι τα σενάρια, στο δεύτερο βλέπουμε τα παιχνίδια, στο τρίτο υπάρχει η επιλογή τηλεχειρισμού, η οποία υποστηρίζεται από το σύστημά μας. Και στο τέλος βλέπουμε τις ρυθμίσεις. Σε κάθε διεπαφή υπάρχει μια γραμμή εργαλείων, στην οποία υπάρχουν κουμπιά γρήγορης πρόσβασης. Στην δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε την επιλογή των προεγκατεστημένων σενάριων και τα σενάρια που θα φορτώνονται στο ρομπότ από το πληροφοριακό σύστημα.
Εδώ τώρα στην αριστερή φωτογραφία βλέπουμε την σουήτα των προεγκατεστημένων παιχνιδιών G-Compris, η οποία διαθέτει διάφορες κατηγορίες εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Και στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε την οθόνη των ρυθμίσεων που εμφανίζει τις πληροφορίες του δικτύου. Το ρομπότ συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω του εργαλείου Comitap. Το Comitap θέτει την κάρτα δικτύου του Raspberry σε access point. Με τη χρήση άλλης συσκευής συνδεόμαστε στο ελεύθερο δίκτυο που έχει δημιουργηθεί. Στην συνέχεια μας εμφανίζει μια σελίδα με τα διαθέσιμα δίκτυα. Επιλέγουμε εμείς το δίκτυο που προτιμάμε και εισάγουμε το κωδικό πρόσβασής του. Όσον αφορά τα σενάρια, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την ερευνητική ομάδα του κυρίου Μπράτιτσι Θαρινού, που αποτελεί μέρος του Εργαστηρίου Ρομποτικής Ενσωματωμένων και Ολοκληρωμένων Συστημάτων, μελετήθηκαν και αναπτύχθηκαν σενάρια στα πλαίσια της συναισθηματικής νοημοσύνης, τα οποία βρίσκονται και στο ρομπότ προεγκατεστημένα. Το πρώτο σενάριο το οποίο μελετήθηκε είναι η ειδική ενσυναίσθηση. Το συγκεκριμένο σενάριο έχει ως στόχο να φέρει σε πρώτη επαφή τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης με άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Σκοπός του είναι να υπάρξει κατανόηση της συμπεριφοράς που παρουσιάζουν τα άτομα με τις συγκεκριμένες διαταραχές μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Στην πρώτη φάση, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ενώ στη δεύτερη φάση, ο εκπαιδευτικός και τα παιδιά αλληλεπιδρούν με το ρομπότ, όπου κατά την φάση αυτή το ρομπότ παρουσιάζει συγκεκριμένες στερεοτυπικές συμπεριφορές. Κάποιες από τις συμπεριφορές αυτές που αντιμετωπίζουν τα άτομα είναι η έντονη κινησιολογική αντίδραση όταν κάποιος το κοιτάει στα μάτια. Έτσι λοιπόν, με τον αλγόριθμο που αναφέρθηκε, γίνεται ο εντοπισμός του προσώπου και των ματιών. Τώρα, στη συνέχεια είναι το σενάριο ειδική κοινωνική αλληλεπίδραση. Στο συγκεκριμένο σενάριο εστιάζει στην συμπεριφορά των ατόμων με διάγνωση συνδρόμου Άσπεργκερ. Σκοπός του συγκεκριμένου σεναρίου είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης των μαθητών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού σε σχέση με τα άλλα άτομα. Έτσι, το ρομπότ λειτουργεί ως μεσολαβητής, ο οποίος διευκολύνει την εκδήλωση συναισθημάτων και συμπεριφορών του χρήστη. Το σενάριο αποτελείται από δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, ο εκπαιδευτικός διηγείται μια ιστορία, στην οποία ο μαθητής με σύνδρομο Άσπεργκερ θα πρέπει να συνεργαστεί στην επιλογή κάποιων καρτών που περιέχουν ζώα. Έτσι, όπως βλέπουμε και στην φωτογραφία, υπάρχει ένα σκύλος και θα πρέπει πρακτικά το παιδί με σύνδρομο Άσπεργκερ να εντοπίσει αυτό το ζώο και να το δείξει στην κάμερα του ρομπότ. Αυτό επιτυγχάνεται με την αναγνώριση αντικειμένων, όπως προαναφέρθηκε με τη χρήση του αλγορίθμου. Τώρα, το σενάριο εκφοβισμός έχει ως σκοπό να διδάξει στους χρήστες την αναγνώριση και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού που μπορούν να προκαλέσουν τα παιδιά. Κατά την πρώτη φάση, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει διάφορες εικόνες που απεικονίζουν ανθρώπους σε επιθετικές συμπεριφορές. Στη δεύτερη φάση, ο εκπαιδευτικός με τη βοήθεια του ρομπότ προσπαθεί να παρουσιάσει τις συμπεριφορές αυτές που πιθανόν θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά στη ζωή τους. Μέσα από την οθόνη του ρομπότ, τα παιδιά μπορούν να σταματήσουν την ανάρμοστη συμπεριφορά, πατώντας το κόκκινο κουμπί Χ, ή να ενισχύσουν τη θετική συμπεριφορά, πατώντας το πράσινο κουμπί Τικ. Το σενάριο κοινωνική συμπεριφορά έχει ως σκοπό την εκμάθηση αναγνώρισης κοινωνικών συμπεριφορών από τα παιδιά. Στην πρώτη του φάση, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει διάφορες εικόνες που απεικονίζουν ανθρώπους σε επιθετικές αλλά και κοινωνικά σωστές συμπεριφορές. Στη δεύτερη φάση, ο εκπαιδευτικός με τη βοήθεια του ρομπότ προσπαθεί να παρουσιάσει αυτές τις συμπεριφορές. Το ρομπότ αντιδρά ανάλογα με το πού και για πόση ώρα το ακουμπάνε τα παιδιά. Έτσι, επηρεάζεται η συμπεριφορά του ρομπότ και τα συναισθήματά του. Τέλος, δημιουργήσαμε το σενάριο παρουσίαση, το οποίο έχει ως σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων της παρουσίασης και την παρουσίαση του ρομπότ, διαθέτοντας δύο βασικές λειτουργίες. Η πρώτη είναι η μελέτη και η επίδειξη των κινηματικών μοντέλων που προτείνεται για χρήση. Και στη δεύτερη φάση είναι η λειτουργία φωτογράφησης. Συνοψίζοντας, η έλλειψη ενσυναίσθηση των ανθρώπων μπορεί να οδηγήσει σε ανάρμοσες συμπεριφορές. Έτσι, το σύστημα που αναπτύχθηκε αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης ενσυναίσθησης, προκειμένου να μπορεί να ενταχθεί σε αρκετές εκπαιδευτικές μονάδες, κατασκευάστηκε με προσιτά υλικά.
Επίσης, αναφέρθηκε ότι η δυνατότητα διασύνδεσης με πληροφοριακό σύστημα επεκτείνει τις δυνατότητες του ρομπότ, επιτρέποντας την ανάπτυξη σενάριων προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εκπαιδευτικής μονάδας. Η εφαρμογή μας δοκιμάστηκε από δύο παιδιά, ηλικίας 6 και 7 ετών. Διαπιστώσαμε ότι εξοικειώθηκαν αμέσως με την εφαρμογή. Αφιέρωσαν κατά μέσο όρο 15 λεπτά, παίζοντας κάποια από τα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Το ρομπότ αναπτύχθηκε με πρότυπα ανοιχτού λογισμικού, τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα από οποιονδήποτε. Όπως αναφέρθηκε, διαθέτει διάφορες αισθητήρες χαμηλού κόστους που συμβάλλουν στην ασφάλεια των χρηστών, όπως και του ρομπότ. Τα κομμάτια του ρομπότ εκτυπώθηκαν σε τρισδιάστατο εκτυπωτή με συνολικό χρόνο εκτύπωσης 142 ώρες και 3,5 κιλά φίλαμεντ, καθιστώντας έτσι δυνατή την αναπαραγωγή του από οποιονδήποτε διαθέτει τρισδιάστατο εκτυπωτή. Δεδομένων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, καθιστούν το ρομπότ οικονομικότερο σε σχέση με παρόμοιες υλοποιήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Όσον αφορά τις μελλοντικές επεκτάσεις του έργου μας, θα μπορούσαμε με τη συμβολή ειδικά καταρτισμένων ατόμων στον τομέα της παιδικής ψυχολογίας να βελτιωθεί το γραφικό περιβάλλον, όπως τα χρώματα, τα σχήματα και οι εικόνες που έχουμε χρησιμοποιήσει. Επίσης, θα μπορούσε να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, η οποία θα βοηθήσει στη μείωση των καλωδίων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στο ρομπότ. Επίσης, θα μπορούσαν να τοποθετηθούν επιπλέον αισθητήρια όργανα όπως γυροσκόπιο, τα οποία αισθητήρια όργανα θα αυξήσουν τις δυνατότητες του ρομπότ και την πληθώρα σενάριων τα οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Τέλος, η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος και της εφαρμογής τηλεχειρισμού θα προσδώσουν επιπλέον λειτουργίες στο ρομποτικό μας σύστημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό, να δούμε ένα μικρό βίντεο που παρουσιάζουμε την κατασκευή μας. Βλέπουμε την σουίτα Z-Pombris, η οποία διαθέτει αυτό το παιχνίδι. Είναι γραμμένη στα ελληνικά, υπάρχουν ελληνικές εκφράσεις. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα σεναρίου, του σεναρίου 3 του εκφοβισμού. Και εδώ ένα κινηματικό μοντέλο από το σενάριο παρουσίασης. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Κύριος Παγκούλης, ως συνεξεταστής, μπορεί να σας θέσει κάποια ερωτήματα. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να σας δώσω συγχαρητήρια, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η εφαρμογή σας. Δουλέψατε, πιστεύω, με μεράκι. Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι σε σχέση με τα σενάρια ή τα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Είπατε ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι ήδη, δηλαδή δεν τα δημιουργήσατε εσείς ή ήδη υπήρχαν μέσα σε βιβλιοθήκες. Τα συγκεκριμένα σενάρια στάλθηκαν από τον κύριο Μπράτιτσι, από τη Φλόρινα, όπου πρακτικά πρόκειται για κάποια φυλάδια, τα οποία έχουν το θεωρητικό υπόβαθρο που θα πρέπει κάθε εκπαιδευτικός να διηγηθεί στα παιδιά και στη συνέχεια πώς προσομοιώνουν στα επίπεδα του αυτισμού, ας πούμε, για το συγκεκριμένο σενάριο με το Asperger, μας έδωσαν συγκεκριμένες οδηγίες πώς συμπεριφέρεται ένα παιδί. Εκεί πέρα εμείς αναπτύξαμε τα κινησιολογικά μοντέλα και τα χρώματα που παίρνει τη Στεφάνη LED, οι εκφράσεις στο πρόσωπο, ανάλογα με τις οδηγίες που δόθηκαν. Σε Python. Σε Python είναι όλα αυτά γραμμένα, ναι, σε Python. Τα γραφικά, όπως αναφέραμε, είναι με την BYQTAF και τον QTAF Creator, που μας επιτρέπει την δημιουργία XML αρχείων, τα οποία φορτώνει η εφαρμογή μας. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται καλή εφαρμογή. Σου είπαμε... Στα πλαίσια της δημιουργίας έχουν αναπτυχθεί συναρτήσεις από εμάς, όπου κάθε χρήστη, στην περίπτωση που συνδεθεί το ρομπότ, που υπάρξει κάποιο πληροφοριακό σύστημα, να μπορεί να γράψει τα δικά του σενάρια και πρακτικά με μια εντολή, μια συνάρτηση move forward, εισάγοντας μέσα κάποιες παραμέτρους, να κινήσει το ρομπότ μπροστά-πίσω ή και τα σερβ ανάλογα τα χέρια, ώστε έτσι να διευκολύνουμε τη συγγραφή κώδικα από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα προσαρμόζουν τα διάφορα σενάρια πάνω στις ανάγκες τους. Πάρα πολύ ωραία δουλειά.
ενδιαφέρουσα και δεν ξέρω αν στο ανέφερε μηνά ότι δημιουργήσε μια θέση υποψήφιου διδάκτορα, δηλαδή συνεργασία με ένα, με ένα επιστήμονα, ο οποίος θα δουλέψει πάνω σε ζητήματα αυτισμού. Αυτό το θέμα που είπα, eye gazing, προσομοίωση πάνω σε αυτισμό. Οπότε νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσουν και κάποια πράγματα από τη δικιά σας διπλωματική. Εντάξει, μπορούμε και εύκολα να συνεργαστούμε και σε επόμενο επίπεδο. Εντάξει, είναι κάποιο ενδιαφέρον και μου αρέσει πάρα πολύ. Κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά και συγχαρητήρια από μένα. Ευχαριστώ. Και ο Αντώνης πρόκειται να συνεχίσει, όπως τουλάχιστον μου έχει πει, ως διδάκτορα στο εργαστήριο. Να το δούμε λοιπόν γι' αυτό. Οπότε θα έχουμε και την τεχνογνωσία να το πάμε και ακόμα παραπάνω αυτό το θέμα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Κύριε Παρίση, θέλετε να θέσετε κάποιο ερώτημα, μήπως? Όχι, νομίζω ότι ήταν μια ωραία εργασία, έτσι. Δούλεψαν τα παιδιά, δείχνει αυτή την εργασία τους. Απλώς εγώ, ας πούμε, θα ήθελα λίγο στο τελευταίο το βίντεο να ήταν λίγο πιο εκτενές και να έδειχνε λίγο περισσότερο τις δυνατότητες του ρομποτάκι, γιατί δεν κατάλαβα μερικά πράγματα τι ακριβώς. Φοβηθήκαμε τον χρόνο, μην Εντάξει, αλλά θα μπορούσατε να κόψετε ίσως τρία λεπτά από την παρουσίαση και να το κάνετε σε τρία λεπτά στο βίντεο, γιατί το βίντεο, αν κατάλαβα καλά, δεν κράτησε παρά ελάχιστα δευτερόλεπτα από ό,τι είδα. 20 δευτερόλεπτα. Ναι. Θα το ξαναβάλουμε, θα μπορούσε να ήταν για μένα, ας πούμε, 3-5 λεπτά, γιατί εκεί δείχνει όλα αυτά τα οποία λέγατε εσείς προφορικά. Στην κίνηση τώρα, για παράδειγμα, τι έλεγχο κάνατε στις κινήσεις, ας πούμε? Συγκεκριμένα στο κομμάτι το κινησιολογικό, τα σέρβο, τόσο τα σέρβο όσο και οι κινητήρες από default έχουν περιορισμένη ταχύτητα, προκειμένου και κάποιος εκπαιδευτικός, ο οποίος με τη χρήση πληροφοριακού συστήματος αναπτύξει κάποιο σενάριο, να μην μπορεί να πάει το ρομπότ πάρα πολύ γρήγορα ή πάρα πολύ αργά. Και επίσης οι στήρες απόστασης ξεκινάνε από τα 20 εκατοστά, ώστε να μην τραυματιστεί κάποιος και το ίδιο το σύστημα. Επίσης, τα σέρβο έχουν συγκεκριμένο αριθμό μυρών που μπορούν να κινηθούν, προκειμένου να μην σπάσουν είτε τα χέρια είτε το κεφάλι. Μάλιστα. Εκεί τι έλεγχο κάνετε? Όταν εννοείται έλεγχο? Πώς ελέγχετε τις κινήσεις, δηλαδή? Πρακτικά έχουν μπει στον κώδικα. Έτοιμα προγράμματα, δηλαδή, εσείς έχετε βγάλει λογισμικό? Όχι, δεν είναι έτοιμα τα προγράμματα. Έχουμε αναπτύξει οι συναρτήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την κίνηση όλων αυτών. Έχουν ελέγχους μέσα, οι οποίοι ελέγχουν τις μοίρες κίνησης των κινητήρων και το σέρβο. Ωραία, ο έλεγχος, ας πούμε, γιατί από τη στιγμή που λέτε ελέγχουν τη θέση, άρα ελέγχουν την κίνηση και την ταχύτητα και τη θέση. Τι ελεγκτή έχετε βάλει εκεί? Είναι το Raspberry Pi, όπου με την Python δεν επιτρέπει τον χρήστη, τον προγραμματιστή, να βάλει μια τιμή πάνω, ας πούμε, τα σέρβο, τα συγκεκριμένα για τα χέρια μπροστά. Κινούνται... Είναι έτοιμα προγράμματα, απλώς επιβαίνετε στις παραμέτρους του. Όχι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο χρήστης, ο οποίος προγραμματίζει κάποιο σενάριο, το σέρβο έχει μια δυνατότητα κίνηση από 0 μέχρι 180 μοίρες, αλλά τα χέρια κινούνται στο πλαίσιο των 180 με 160 μοιρών. Οπότε δεν μπορεί να βάλει να κινηθεί το σέρβο στις 40 μοίρες, διότι στην περίπτωση αυτή θα σπάσει το χέρι. Οπότε κρατάμε το περιθώριο 180 με 160 και ενημερώνουμε το χρήστη. Ένα κομμάτι κώδικα μπορείς να κάνεις λίγο share σε αυτό που λες για το if, να το δούμε στην πράξη πώς το υλοποιήσατε, ναι. Δηλαδή. Ναι. Δώστε μου μισό λεπτό. Προφανώς, χωρίς να θέλω να παρέμβω στην έννοια του κύριου Παρίση, νομίζω ότι εννοεί αν χρησιμοποιήσετε κάποιο σύστημα ελέγχου, έτσι, που να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις. Σωστά μιλάω, Κώστα, δηλαδή. Ναι, χρησιμοποιήσατε κάποιο ελεγκτή, κάποιο controller. Κάποιον ελεγκτή, ένα PID, ξέρω, κάποιον ελεγκτή ή απλώς... Όχι. Απλά είναι στο κομμάτι... Μισό λεπτό να το κάνω. Γι' αυτό ίσως ο Μινά ζήτησε το πρόγραμμα μας δείξουν λίγο. Ναι. Όχι, δεν έχουμε. Πρακτικά είναι εδώ πέρα οι συναρτήσεις. Εδώ είναι συγκεκριμένα στο demo το οποίο έχουμε αναπτύξει. Όπου πρακτικά είναι οι συναρτήσεις αυτές. Έχουμε δημιουργήσει τις συναρτήσεις ServoMove και ServoSpeed. Έχετε και ένα PID, βλέπω. Τι είναι εκείνο? Όχι, ID. Είναι ειδικά στα Servo. Το άλλο μπροστά είναι, δεν φαίνεται καλά.
Είναι το servo speed, όπου πρακτικά εισάγουμε το servo το οποίο θέλουμε να κινηθεί, τις μοίρες, και στην κάτω συνάρτηση πάλι το servo που θέλουμε να κινηθεί, τα βήματα και τον χρόνο, πόσο γρήγορα να κάνει αυτή την κίνηση. Έχουν δημιουργηθεί δύο συναρτήσεις. Τώρα εδώ πέρα βλέπουμε μια, είναι η servo pile, η οποία γίνεται include μέσα στα σενάρια μας, και εκτελούνται αυτές οι δύο συναρτήσεις. Οπότε πρακτικά ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει τα δικά του σε servo speed, το δικό του ID στο servo που θέλει να κινηθεί, τις μοίρες, τα βήματα και τον χρόνο. Στην περίπτωση όμως, αυτό γίνεται στην main, στην περίπτωση όμως που θέλει ο χρήστης να εισάγει μια μεγαλύτερη τιμή, του βγάζει κάποιο μήνυμα σφάλματος ότι πρέπει να κινηθεί από τις 0 μέχρι τις 20-50 μοίρες, ανάλογα τα servo, γιατί είναι reverse κάποια. Ναι, Αντώνη, η βιβλιοθήκη που χρησιμοποιήσατε για τελικά για το σερβο, για αυτό που γίνεται επικοινωνία με το σερβο, γιατί δεν στέλνετε PWM από ό,τι κατάλαβα. Όχι, είναι η Antafruit Servo Kit, η οποία... Μάρκαρε λίγο τη γραμμή να τη δούμε. Την Antafruit Servo Kit. Όχι, μάρκαρε τη γραμμή 2. Αυτή εδώ είναι. Ναι. Αυτή. Άρα είναι μια βιβλιοθήκη που παρέχει επικοινωνία με PWM με τους... Και τη χρήση του I2C, ναι, γιατί ο controller ο οποίος χρησιμοποιήσαμε είναι τη Antafruit, ο οποίος πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο controller. Μας επιτρέπει με πρακτικά με I2C σύνδεση να χρησιμοποιήσουμε έως και 16 σέρβο. Ωραία. Κύριε Παρίση, έχετε καλυφθεί. Από την... Δεν ξέρω αν καλύφθηκα. Ναι, καλύφθηκα. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Επειδή το Raspberry που τρέχει το Linux δεν είναι πραγματικού χρόνου λειτουργικό σύστημα, έχετε παρατηρήσει κάποιες αποκλίσεις στους χρονισμούς σας σερβο, δηλαδή να δίνετε μια συγκεκριμένη εντολή και το να κάνει κάτι άλλο, να πηγαίνει σε άλλη κατεύθυνση ή να μην ανταποκρίνεται όπως θα περιμέναμε, γιατί δεν είναι πραγματικού χρόνου, είναι ένα κλασικό γενικού τύπου λειτουργικό σύστημα. Ναι, και γι' αυτό το λόγο σε κάποια σημεία του προγράμματος χρησιμοποιούμε κάποια thread, όπου να παρελοποιήσουμε τις κινήσεις ώστε να προλαβαίνει να εκτελεί τις κινήσεις στον πραγματικό χρόνο, όσο πραγματικός μπορεί να θεωρηθεί. Έχετε βάλει κάποιο κώδικα που να έχει κάποιο feedback ότι εκτελέστηκε με επιτυχία, ή στέλνετε εντολή και ευελπιστείτε ότι θα εκτελεστεί όπως τη στείλατε? Τα συγκεκριμένα σερβο που χρησιμοποιήθηκαν δεν έχουν τη δυνατότητα να μας πούνε αν φτάσανε στις μοίρες αυτές. Αλλά θα μπορούσε αυτό με διαφορετικά σερβο τα οποία επιστρέφουν ήδη άλλο controller ο οποίος μετράει τα αμπέρ, να επιστρέψει μια τιμή την οποία εμείς να επιβεβαιώσουμε. Όχι, τα ΣΕΡ δεν έχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή υλοποιηθεί. Ναι. Μια εικόνα για το κόστος, αν κάποιος, επειδή θα είναι open source, κάποιος θα ξέρει τον εξοπλισμό, θα ξέρει την εκτύπωση, τι κόστος περίπου στο μυαλό του, έτσι μια χονδρική τιμή, δηλαδή κάποιος θέλει να το κατασκευάσει, θα παίρνει όλα διαθέσιμα από το repository. Πόσο κόστος περίπου σε υλικό, ενώ για το hardware, σε πλαστικά, σε ηλεκτρονικά, σε οτιδήποτε θα χρειαστεί να αγοράσει? Τώρα εντάξει, επειδή οι τιμές κυμαίνονται, θα πω γύρω στα 400 με 500 ευρώ, αν θεωρήσουμε ότι χρησιμοποιούμε μία οθόνη αφής 7 ίντσων. Το Raspberry Pi είναι μία τάξη μεγέθους. Ανεβάζουν το κόστος αυτά αυτόματα, αμέσως. Και το άλλο, ένα άλλο τώρα πιο πολύ διαδικαστικό, επειδή είστε δύο άτομα, είναι σημαντικό να διαχωριστεί το τι έκανε ο καθένας, ας πούμε. Άρα μπορεί να μας πει ο καθένας και να μιλήσει για τον εαυτό του με τι ασχολήθηκε. Πρακτικά έγινε από κοινού όλη η εργασία. Δηλαδή, παρακολουθούσαμε, άλλος έκανε την έρευνα στο ένα κομμάτι, συζητούσαμε και έτσι. Έχουμε προφανώς εντρυφήσει σε κάτι συγκεκριμένο. Συγκεκριμένα, εγώ έκανα τη δομή του εκτελέσιμου αρχείου, της mainpy.py, και λίγο και μιλούσαμε με τον κύριο Αποστόλου για τη σχεδίαση των υλικών. Μιλάω και στους Αποστόλους. Ασχολήθηκα λίγο περισσότερο με τους αλγορίθμους εξαιρετικός για τη βάση, του πώς θα προσαρμόσουμε, ποιους θα βρούμε, πώς θα βρούμε τους βέλτιστους. Τι άλλο, για τη συνδεσμολογία ασχολήθηκα με το πώς θα τα συνδέσουμε, τους κώδικες, τι ελέγχους θα βάλουμε και λοιπά σε αυτά τα τέτοια. Και γενικά με τα σενάρια μετά ασχοληθήκαμε από κοινού. Πώς θα απεικονίσουμε την εικόνα, να την προσομοιώσουμε στο ρομποτικό σύστημα. Ναι, γιατί όπως πρακτικά αναφέραμε, όπως αναφέραμε και πριν, ο κύριος Μπράτσης μας έστειλε τα σενάρια με περιγραφή και θα έπρεπε αυτά να κατανοηθούν από εμάς
και πώς συμπεριφέρεται ένα παιδί με Asperger, για παράδειγμα, στο ενέργειο, και να υλοποιηθεί τα κοινωνιολογικά του μοντέλου. Ωραία. Εγώ έχω καλυφθεί από ερωτήσεις. Από το κοινό, αν υπάρχει κάποιος από το κοινό, οποιοδήποτε που θέλει να ρωτήσει κάτι, μπορεί να πάρει το λόγο κατευθείαν. Δεν νομίζω να είναι μιλή τα μικρόφωνα. Ναι, μπορώ να ρωτήσω εγώ. Ναι, ο κύριος Γιούζος, ο ψήφος διδάκτορας του εργαστηρίου. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους από μένα. Συγχαρητήρια καταρχήν στα παιδιά για την προσπάθειά τους, πολύ αξιόλογη για διπλωματική εργασία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά από όλη αυτή την εμπειρία, τέλειως είναι γενικότερη ερώτηση, όχι τόσο σε επίπεδο τεχνικό. Θα ήθελα να ρωτήσω τον καθένα ξεχωριστά σας, σε 10 δευτερόλεπτα ο καθένας, να μας πει τι ήταν αυτό που κέρδισε ο ίδιος από την ενασχόλησή του με αυτήν την εργασία. Δηλαδή, ποιο ήταν το αποτέλεσμα που είδε ότι είχε πάνω του, πέρα από όλα αυτά που μάθατε σε αυτά τα χρόνια στη σχολή μας και στο τμήμα μας, τι ήταν αυτό που κερδίσατε περισσότερο σε αυτούς τους μήνες στους οποίους ασχοληθήκατε με ένα τέτοιο project. Προσωπικά, κατανόησα πλήρως την έννοια της συναίσθησης και πώς αυτή επηρεάζει το κάθε άτομο ξεχωριστά. Όσον αφορά τώρα για το κομμάτι της υλοποίησης με την γλώσσα Python με την οποία ασχολήθηκα ελάχιστα στο παρελθόν και πρώτη φορά τόσο πολύ, όπου διαπίστωσα ότι πρόκειται για μια γλώσσα η οποία έχει τρομερές δυνατότητες. Ναι, σίγουρα το κομμάτι της ενσυναίσθησης το οποίο αναλύσαμε αρκετά ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε τόσο καλά και το νιώσαμε λίγο καλύτερα. Τώρα το κομμάτι του να πάρεις ένα κινητήρα, ένα μότορ και να πρέπει να το προσομοιώσεις και να το φτιάξεις έτσι ώστε να έχει μια προσομοίωση σε ένα παιδί, σε ένα αντίκτυπο σε ένα παιδί, είναι σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι. Να πρέπει να δώσεις ζωή σε αυτά τα πράγματα και να έχουν υπόσταση στην πραγματικότητα. Και τέλος το κομμάτι σίγουρα της κάμερας, το οποίο όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι, υπάρχει αρκετό υλικό σε αυτούς τους αλγορίθμους, ερευνητικό υπόβαθρο, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση υπάρχει? Αν όχι, τότε σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση και μπορούμε να πάμε στην επόμενη παρουσίαση, σύμφωνα με το πρόγραμμα, όπου θα είναι ο Κώστας ο Πατερνάς. Κώστα, είσαι συνδεδεμένος από ό,τι βλέπω. Θα ανοίξεις και κάμερα. Ωραία. Καλημέρα. Με ακούτε? Σε ακούμε μια χαρά, Κώστα. Ωραία. Ο Κώστας θα μας παρουσιάσει την διπλωματική εργασία που έχει υλοποιήσει υπό την επίβλεψή μου. Κώστα, ο λόγος είναι σε σένα. Δείξα μας και τον τίτλο, το slide κτλ. Έχεις 20 λεπτά να μας παρουσιάσει το έργο σου. Καλημέρα σε όλους. Ονομάζομαι Πατερνάς Κωνσταντίνος και θα σας παρουσιάσω την διπλωματική μου εργασία με θέμα σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος τηλεχειρισμού οχημάτων μέσω Wi-Fi με τη χρήση κάμερας. Και επιβλέπων καθηγητής είναι ο κύριος Μινάζας Σιγένης. Συνήθως η παρουσίασή μου περιλαμβάνει την εισαγωγή, όπου θα αναφερθώ στις απαιτήσεις του συστήματος και κάποιες παρόμοιες εργασίες που υπάρχουν. Στη συνέχεια, στο θεωρητικό υπόβαθρο, όπου θα αναλυθούν οι γλώσσες προγραμματισμού και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, το υλικό και το λογισμικό μέρος, και τέλος θα γίνει μια σύνοψη του έργου και θα αναλυθούν τα συμπεράσματα και μελλοντικές του επεκτάσεις. Αρχικά, το σύστημα που υλοποιήθηκε έχει κάποιες απαιτήσεις. Πρώτο και κύριον, απαιτεί τη σύνδεση στο διαδίκτυο και την καλή ποιότητα σήματος. Επίσης, οι εφαρμογές πρέπει να υποστηρίζουν την σύνδεση πολλών οχημάτων. Επίσης, σε περίπτωση που το όχημα αλλάξει δίκτυο, θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί εύκολα σε αυτό. Το περιβάλλον χρήσης των εφαρμογών θα πρέπει να είναι εύκολα διαχειρίσιμο και φιλικό προς το χρήστη. Και τέλος, το σύστημα απαιτεί αξιοπιστία και ασφάλεια, αλλά και συνδυασμό με χαμηλό κόστος. Όσον αφορά τις παρόμοιες εφαρμογές που υπάρχουν, έχουν κάποια μειονεκτήματα σε σχέση με την εφαρμογή που υλοποιήθηκε. Αρχικά είναι εξαιρετικά ακριβές,
έχουν περιορισμένες δυνατότητες και περιορισμένη ασφάλεια, η ποιότητα κατασκευής τους δεν είναι τόσο καλή και δεν διαθέτουν πλήθος εφαρμογών για τη χρήση του οχήματος, για το χειρισμό του οχήματος. Στη συνέχεια αναλύονται τα εργαλεία ανάπτυξης του λογισμικού και γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκαν. Αρχικά, για τον προγραμματισμό του MicroLNT χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Arduino IDE και η γλώσσα προγραμματισμού Wiring C. Για την εφαρμογή Windows που υλοποιήθηκε, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Visual Studio σε συνδυασμό με το πλαίσιο.net και τη γλώσσα προγραμματισμού Visual C Sharp. Για την εφαρμογή ιστού, ο κειμενογράφος Notepad++, καθώς και γλώσσες προγραμματισμού HTML, CSS, JavaScript και jQuery. Για την πλακέτα PCB που σχεδιάστηκε, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα σχεδιασμού τυπωμένων κυκλωμάτων, KiCad, και για την Android εφαρμογή, το περιβάλλον MIT App Inventor. Ο μικροελεκτής που χρησιμοποιήθηκε είναι ο ESP32CAM. Πρόκειται για έναν μικροελεκτή ο οποίος έχει chip ελεκτή ESP32S. Διαθέτει μία κάμερα τύπου OV2640 στα 2 MP και έχει LED flash. Επίσης, έχει ενσωματωμένο Wi-Fi και Bluetooth. Διαθέτει 9 ψηφιακές εισόδους, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και χαμηλό κόστος παραγωγής. Όσον αφορά το υλικό μέρος, περιλαμβάνει μια πλακέτα PCB, η οποία αποτελείται από δύο τσίπ οδηγού κινητήρα, L9110S, και δύο ρυθμιστές υποβιβασμού τάσης LM2596, όπου ένας τροφοδοτεί τον μικροελεγκτή στα 5 V και ο άλλος τροφοδοτεί τους κινητήρες του οχήματος. Όσον αφορά την τροφοδοσία τώρα, χρησιμοποιήθηκαν τρεις μπαταρίες 18650, 3,7 V έκαστος και με συνολική χωρητικότητα 2900 mAh. Επίσης, κάποια ηλεκτρολογικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, όπως ασφάλεια και κάποια καλώδια ντουπών. Η πλακέτα PCB που υλοποιήθηκε, λόγω του περιορισμένου χώρου που υπήρχε στο όχημα, επιλέχθηκε να γίνει διπλής όψης και με διαστάσεις 5x5 εκατοστά. Όπως βλέπετε, έχει μία είσοδο στο κάτω μέρος, μία είσοδο τροφοδοσίας από την μπαταρία στα 11,1 V και έχει μία έξοδο στα 5 V που τροφοδοτεί το MicroLNT. Στη συνέχεια, 4 ψηφιακές εισόδους όπου συνδέονται με το MicroLNT για το χειρισμό του κινητήρα και 4 ψηφιακές εξόδους όπου συνδέονται με τους κινητήρες για το χειρισμό τους. Παρακάτω φαίνεται το κυκλωματικό ισοδύναμο της πλακέτας. Στο αριστερό μέρος της οθόνης είναι η είσοδος του τροφοδοσίας του κυκλώματος. Αναλύεται σε δύο, τροφοδοτεί δύο μικρότερα κυκλώματα. Το πάνω κύκλωμα ουσιαστικά αφορά τον ρυθμιστή υποβιβασμού τάσης των 9 V, όπου και αυτός με τη σειρά τροφοδοτεί το κύκλωμα που βλέπετε στη μέση, όπου είναι το κύκλωμα των οδηγών κινητήρων. Και το κάτω κύκλωμα είναι το κύκλωμα του ρυθμιστή υποβιβασμού τάσης των 5 V που τροφοδοτεί τον μικροελεγκτή του οχήματος. Τώρα στο λογισμικό μέρος, υλοποιήθηκε μια Android εφαρμογή και συγκεκριμένα το εκτελέσιμο αρχείο bluetooth-serialapp.pk, μια εφαρμογή ιστού με αρχείο webcontroller.html, μια εφαρμογή Windows όπου έχει έναν εγκαταστάτη και ένα εκτελέσιμο αρχείο Wi-Fi Car Controller. Όσον αφορά την Android εφαρμογή, αποτελεί μια βοηθητική εφαρμογή για το χρήστη. Ουσιαστικά συνδέεται μέσω Bluetooth με το όχημα και εμφανίζονται τα διαθέσιμα δίκτυα, τα διαθέσιμα σύρματα δίκτυα που υπάρχουν. Έπειτα ο χρήστης επιλέγει το δίκτυο που επιθυμεί και εισάγεται το, και αποστέλλει το συνθηματικό του. Εάν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η διεύθυνση IP που πήρε το όχημα. Αν όχι, επαναλαμβάνει τη διαδικασία εισαγωγής του συνθηματικού. Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, το Bluetooth επανεργοποιείται. Έπειτα βλέπουμε την εφαρμογή ιστού που υλοποιήθηκε. Στο αριστερό μέρος υπάρχει ένα μενού με τις ρυθμίσεις που μπορεί να κάνει ο χρήστης στην κάμερα. Αρχικά, ας πούμε, η ανάλυση της οθόνης, η ποιότητα, η φωτεινότητα, ο κορεσμός, η αντίθεση και η εξισορρόπηση του λευκού. Επίσης, έχει και ένα κουμπί για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του flash για περιοχές με λιγότερο φωτισμό. Στο κάτω μέρος βλέπουμε το χειριστήριο του οχήματος, όπου υπάρχουν κάποια κουμπιά,
και μπορεί να γίνει χρήση του μέσω του ποντικού, αλλά και μέσω του πληκτρολογίου. Το κάθε πλήκτρο αναγράφεται από κάτω από κάθε κουμπί. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η Windows εφαρμογή που ονομάζεται Wi-Fi Car Controller. Στο πάνω μέρος της εφαρμογής υπάρχουν τα πεδία εισαγωγής της διεύθυνσης αλλά και της θύρας που επικοινωνεί το όχημα. Όταν συνδεθεί το όχημα εμφανίζεται το μήνυμα Connected. Στη συνέχεια υπάρχουν ρυθμίσεις για την κάμερα όπως και στην εφαρμογή του, είναι οι ίδιες ρυθμίσεις, καθώς και κουμπί για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του flash. Υπάρχει και εδώ η δυνατότητα χρήσης του πληκτρολογίου αλλά και του ποντικού για το χειρισμό του οχήματος. Αυτό. Όσον αφορά κάθε εφαρμογή χρησιμοποιεί διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας με το όχημα. Συγκεκριμένα η εφαρμογή Windows χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο UTP για την αποστολή των εντολών κίνησης. Κάθε εντολή αποτελείται από ένα κωδικοποιημένο αλφαρυθμητικό χαρακτήρα που δηλώνει την πρόθεση της κίνησης. Για τη λειτουργία της κάμερας χρησιμοποιούνται HTTP αιτήματα στη διεύθυνση της κάμερας. Στη συνέχεια για την εφαρμογή ιστού γίνεται η χρήση του HTTP πρωτοκόλλου και με τη χρήση του και με τη βοήθεια του jQuery αποστέλνονται κωδικοποιημένα αλφαρυθμητικά στο μικροελεγκτή για κάθε εντολή. Όσον αφορά την ασφάλεια του συστήματος, είναι πολυεπίπεδη και έχει την έννοια τόσο του όρου security όσο και του όρου safety. Με τον όρο security χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές όπως η κωδικοποίηση αλφαρυθμητικών που δεν επιτρέπουν ουσιαστικά σε έναν κακόβουλο χρήστη να εισέλθει στο σύστημα αν δεν έχει αξιοδότηση. Με τον όρο safety πραγματοποιήθηκαν ενέργειες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία τόσο του υλικού μέρους αλλά και των ατόμων που έρχονται σε επαφή με αυτό. Αυτό επιτεύχθηκε με την χρήση ενός κεντρικού διακόπτη για την τροφοδοσία του οχήματος, με τη χρήση καλά μονωμένων καλωδιώσεων και με μια ηλεκτρική ασφάλεια που σε περίπτωση βραχυκλώματος καίγεται και δεν θα πάθει κάποια ζημιά, αποτρέπει να πάθει κάποια ζημιά το σύστημά μας. Συνοψίζοντας, πραγματοποιήθηκαν και κάποιες μετρήσεις τόσο στο όχημα όσο και στο λογισμικό. Αρχικά στο όχημα, το όχημα έχει αυτονομία 1 ώρα και 40 λεπτά, 600 γραμμάρια βάρος, η μέγιστη ταχύτητά του είναι 20 χιλιόμετρα και ο χρόνος φόρτισης των μπαταριών είναι 2 ώρες και αποτελεί ένα ασφαλές σύστημα. Στο λογισμικό, ο μικροελεγκτής αποτελείται από 2 αρχεία κώδικα και 645 γραμμές, η εφαρμογή ιστού από 1 αρχείο και 804 γραμμές και η εφαρμογή Windows από 4 αρχεία και 696 γραμμές κώδικα. Τέλος, τα συμπεράσματα που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της εργασίας είναι ότι το σύστημα που υλοποιήθηκε αποτελεί ένα αξιόπιστο και ασφαλές σύστημα. Οι εφαρμογές είναι εύκολες στη χρήση και φιλικές προς τον χρήστη. Υπάρχουν δυνατότητες προσθήκης επιπλέον λειτουργιών και το κόστος είναι αρκετά χαμηλό. Οι μελλοντικές επεκτάσεις που μπορούν να προκύψουν είναι η προσθήκη ενός ποπού GPS, ώστε να υπολογίζεται ο διαδρομή που διανύει το όχημα, η ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, είτε iOS είτε Android, για τον έλεγχο του οχήματος και η κατασκευή ενός σταθμού επαναφώτισης, όπου θα μπορεί το όχημα να κατευθύνεται προς εκεί και να φορτίζει τις μπαταρίες του, χωρίς να έρχεται σε επαφή με το χρήστη. Δηλαδή, μιλάμε για μια ασύρματη φόρτιση. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Κώστα, θα μας δείξεις το όχημα, το έχεις εκεί? Ναι, το έχω το όχημα. Δείξε μας λίγο καταρχήν το όχημα και άμα μπορείς να κάνεις ένα share λίγο την εφαρμογή ενώ το χειρίζεσαι για να δούμε το demo αν είναι εύκολο. Α. Το όχημα δείξε μας καταρχήν που είναι. Το όχημα το βλέπετε? Ναι. Αυτό είναι το όχημα. Το κουτάκι πάνω τι έχει, πες μας λίγο πληροφορία. Πάνω έχουμε εκτυπώσει μια 3D print βάση όπου μέσα είναι ο μικροελεγκτής. Και το έχουμε προσαρμόσει έτσι ώστε να μην φαίνεται πολύ τα καλώδια. Στη συνέχεια μέσα φαίνεται η πλακέτα PCB που είναι πάλι πάνω σε μία βάση που έχουμε εκτυπώσει. Είναι πολύ σταθερή και δεν έχει πρόβλημα από συγκρούσεις που μπορεί να τύχουν. Αυτό.
Μπορείς να κάνεις share την εφαρμογή, να δούμε τουλάχιστον την κάμερα τι δείχνει του οχήματος. Ναι, μισό λεπτό απλά, επειδή θα την κάνω μόνο από το browser. Ναι. Εκτός αν θέλετε, περιμένετε μισό λεπτό να την κάνω κατάσταση στην εφαρμογή, δεν την έχασα από το PC. Ναι. Να δούμε το εύρος που έχει. Ναι, μισό λεπτό. Εξάλλου είμαστε στην ώρα μας, έχουμε άλλο ένα τέταρτο μέχρι τις 12 που θα έρθουν οι επόμενοι για την εξέταση. Άρα, αν μπορείς μέσα στο επόμενο λεπτό να μας δείξεις κάτι. Ναι, μισό λεπτό. Αρχικά πρέπει να ενεργοποιήσω το όχημα, να ανοίξω το Bluetooth στο κινητό μου για να μου δώσει την διεύθυνση IP που πήρε στο δίκτυο εδώ, στο σπίτι. Μισό λεπτό. Οπότε έχει αποθηκευμένο το SSID του σπιτιού σου. Ναι, αποθηκεύει το τελευταίο δίκτυο το οποίο είναι που έχει συνδεθεί. Ας πούμε τώρα μου έδειξε ότι συνδέθηκε, δεν ξέρω αν το βλέπετε, στη διεύθυνση αυτή. Ναι. Μισό λεπτό, θα ανοίξω το. Share ένα browser να μας το δείξεις. Το βλέπετε? Ναι. Δεν βλέπουμε την κίνηση, το control κίνησης που είπε. Ναι, αυτό. Ωραία. Δηλαδή τώρα αν πατήσει forward θα πάει μπροστά, ε? Ναι. Πάτησε και μια φορά να το δούμε τι πέρα. Πήγε. Είδατε. Ναι. Ωραία. Άρα μπορείς να παρακολουθείς από μακριά κάποιο χώρο. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι βλέπετε. Εντάξει, φαίνεται ότι λειτουργεί. Μπορώ να ενεργοποιήσω και να ενεργοποιήσω το flash. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Να πάμε στις ερωτήσεις, όσο το ενδεχομένως το ετοιμάζεις. Λοιπόν, κύριε Φραγκούλη, ως συνεξεταστής αυτής της διπλωματικής εργασίας, αν έχετε κάποια ερώτηση. Θα ήθελα να πω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ καλή εργασία. Δύο ερωτήσεις. Μία ερώτηση είναι, είπες κάπου ότι χρησιμοποίησες το πρωτόκολλο UDP για επικοινωνία. Έτσι. Ναι. Όλοι ξέρουμε ότι το πρωτόκολλο το οποίο είναι χρησιμοποιούμενο πιο πολύ είναι το TCP που προσφέρει και αξιοπιστία. Γιατί νομίζεις εσύ ότι χρησιμοποιήσεις το UDP? Γιατί ποιος ο λόγος? Το ναι. UDP το χρησιμοποίησα γιατί είναι το πιο γρήγορο από το TCP και σε εφαρμογές που κάνουν streaming και απαιτούν μεγάλο όγκο δεδομένων να αποστέλλονται και δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το να φτάσει το πακέτο τόσο έγκαιρα, να φτάσει το πακέτο, αλλά να υπάρχει συνεχόμενη ροή. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησα το UDP. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Και μια άλλη ερώτηση σχετικά με το security. Εκεί πέρα θα ήθελα να μου δείξει τον κώδικα με ποιο τρόπο δηλαδή ελέγχει τα αλφαρυθμητικά για κακόβουλες πράξεις. Ναι, μισό λεπτό. Να σας δείξω τον κώδικα, ας πούμε, του μικροελεγκτή. Τον κώδικα που χρησιμοποίησες για το security που είπες κάπου μέσα στην εργασία σου ότι έχεις επιλέξει να κάνεις με κωδικοποίηση αλφαρυθμητικό, μου φαίνεται. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Μισό λεπτό. Ανοίξω, ας πούμε, το Visual Studio. Κάτω και share. Ναι, μισό λεπτό. Βλέπετε, λοιπόν, αρχικά εδώ βλέπουμε, μισό τον πατέρα μου πάνω, βλέπουμε ουσιαστικά την εντολή, ας πούμε, forward, που αποστέλει το κάνει σε κώδικα ASCII το γράμμα F,
σε 16 αδικό. Στη συνέχεια αυτό το στέλνει μέσω του UTP πρωτοκόλλου στον μικροελεγκτή και εκεί πέρα ο μικροελεγκτής το κάνει decode και ελέγχει αν αυτό το γράμμα είναι το F και κάνει την ανάλογη κίνηση. Άμα στείλουμε κάτι σαβούρα στο μικροελεγκτή... Όχι, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Το έχουμε ελέγξει αυτό, κύριε Δεσυγέννη. Σας το είχα πει κιόλας ότι έχω στείλει και εντολή με πάρα πολλά byte και δεν κάνει κάτι, ούτε κρασάρει, ούτε κολλάει. Γιατί ουσιαστικά υπάρχει μια ελέγχη συγκεκριμένα αλφαρυθμητικά κάθε φορά για να εκτελέσει μια εντολή. Ωραία. Μάλιστα. Okay. Κάποια άλλη ερώτηση από το κοινό, οποιοδήποτε, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει. Ναι, κύριε Παρίση. Ναι, να ρωτήσω εγώ απλώς, επειδή όλα είναι εντυπωσιακά και τις δυνατότητες και τις γνώσεις των φοιτητών μας. Μερικές φορές χάνουμε όμως κάποια απλά. Θα ήθελα να μου πεις όταν λες 3.500 μικροαμπερόρια, μιλιαμπερόρια μάλλον το είχες. 2.900. Ναι, 2.900. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ότι η χωρητικότητα της μπαταρίας ναι. Είναι... Και όταν λέμε χωρητικότητα, τι εννοούμε? Όταν λέμε χωρητικότητα, ουσιαστικά ότι σε μία ώρα θα μπορέσει ουσιαστικά να καταναλώσει 2.900 μιλιαμπέρ. Η μπαταρία δεν καταναλώνει, βασικά δίνει. Όχι, το όχημα σε μία ώρα ουσιαστικά θα μπορέσει να καταναλώσει 2.900 μιλιαμπέρ. Η μπαταρία έχει αυτή την αποτελεστική ικανότητα, άρα μπορεί να δίνει στο όχημα. Το όχημα καταναλώνει. Ναι. Και γιατί επέλεξες 2.900 επί την ευκαιρία? Για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία. Ναι. Δηλαδή με 2.900 πόση ώρα έχουμε runtime? Γύρω στις 2 ώρες παρά 20 λεπτά έχουμε. Το έχω δοκιμάσει αυτό, δηλαδή πόσο αντέχουμε. Ωραία. Δηλαδή τι ρεύμα τραβάει η κατασκευή σου? Μέγιστο ρεύμα τραβάει 1,5 αμπέρ. Ένα 400 για την ακρίβεια. 1,4. Εντάξει, εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Με τι ασφάλεια το έχεις? Μια ασφάλεια... Ορίστε. Πόσα αμπέρ ασφάλεια έχεις υποθετήσει? 2 αμπέρ ασφάλεια έχω. Έχω σε περίπτωση που γίνεται και έγινε κατευθείαν και δεν θα πάθει κάποιος μια πλακέτα. Okay. Τώρα σχετικά ένα άλλο θέμα. Σχεδίασες μια πλακέτα από το μηδέν. Μπορείς να μας πεις λίγο την εμπειρία? Γιατί λίγοι φοιτητές καταφέρουν να σχεδιάσουν PCB. Δηλαδή, καταρχήν δεν είχες κάτι πιο μάθημα. Πρώτη φορά άκουσα από μένα που σου είπα θα σχεδιάσεις πλακέτα. Πες μου λίγο τη διαδικασία. Ποια ήταν τα βήματα μέχρι τελικό στοιχείο που πήρες και κόλλησες και τα εξαρτήματα? Ναι. Αρχικά μου είπατε να σχεδιάσω μια πλακέτα. Μου υποδείξατε το πρόγραμμα, μου προτείνατε βασικά το πρόγραμμα KiCad. Το οποίο έκατσα και ασχολήθηκα με το πρόγραμμα. Αρχικά είδα ότι για να σχεδιάσεις την πλακέτα πρέπει να κάνεις το σχηματικό πρώτα. Στη συνέχεια, αφού γίνει το σχηματικό και λειτουργεί, δηλαδή περνάει κάποιους ελέγχους, το DRC, περνάει σε επίπεδο σχεδιασμού πλακέτας, δηλαδή υπολογίζεις τις διαστάσεις και βάζεις τα κατάλληλα αποτυπώματα πάνω στην πλακέτα. Στη συνέχεια ενώνεις τους δρόμους και τα βία που χρησιμοποιείς για την πλακέτα σου και τέλος κάνεις export τα Gerber files, τα οποία αποστέλεις στους κατασκευαστές για να την εκτυπώσουν. Πού το έστειλες εσύ, σε ποια εταιρεία? Στο GLC PCB, νομίζω είναι στην Κίνα. Ναι. Και μετά από πόσο καιρό σου επέστρεφαν οι πλακέτες? Μου ήρθαν γύρω σε 2 εβδομάδες, αλλά πλήρωσα λίγο κάτι παραπάνω για να έρθουν πιο γρήγορα. Ωραία. Και μετά είχες SMD στοιχεία που κόλλησες. Ναι, κόλλησα τα SMD πάνω. Όλα τα άλλα τα έκανα μόνος. Μόνο η πλακέτα ήρθε άδεια και τα άλλα τα κόλλησα μόνος. Και παρήγγειλα και κάποια τα component, τα παρήγγειλα ουσιαστικά από το Mauser. Ωραία. Okay. Και εγώ έχω μείνει ευχαριστημένος και ειδικά με την πλακέτα που ασχολήθηκες, που μπόρεσες μέσα σε 5x5 να χωρέσεις τόσα πολλά στοιχεία. Δηλαδή, μπόρεσες με τη χρήση 2 πλευρών
να κατασκευάσει μια πλακέτα αρκετά αποδοτική και ήταν 5x5 γιατί πρέπει να χωρέσει μέσα στο όχημα. Γι' αυτό, γιατί κάλλιστα θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη. Αλλά ήταν ένας αυστηρός περιορισμός το 5x5. Μια πλακέτα 5x5, PCB, και ήταν κάτι που σου αξίζει συγχαρητήρια, πιστεύω, γιατί κατάφερες να το χωρέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό, οποιοδήποτε, θα ήταν καλή τη στιγμή. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια ερώτηση. Οπότε σε αυτό το σημείο, Κώστα, σε ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Και ο λόγος τώρα μπορεί να πάει στην επόμενη ομάδα των εξεταστών. Έχει μπει και ο Παναγιώτης, να του δώσουμε και το host. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα. Λοιπόν, θα σταματήσω εγώ το record σε αυτό το σημείο.